να σας πω και καλή επιτυχία, διότι θα είστε και υποψήφιος για το Ευρωκοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσελέντη, και εύχομαι ειλικρινώς και ολοψύχως να έχετε επιτυχία. Και να σας ρωτήσω για το σεισμό στο Γαλαξίδι. Υπάρχει ανησυχία στην κοινή γνώμη, διότι η μετασεισμική ακολουθία δεν ήταν αυτή που αναμενόταν. Ήταν αυτός ο κύριος σεισμός ή εξακολουθείτε να έχετε την ανησυχία που τη διατυπώσατε εσείς εξ αρχής ότι μπορεί και να μην ήταν? Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς, εγώ νιώθω όταν βγαίνω μαζί σας, νιώθω σαν Κασάνδρα. Γιατί όποτε αναφέρω κάτι για σεισμό, μετά γίνεται. Την προηγούμενη φορά μετά με πήρατε μετά από το σεισμό της Πρέβεζας και σας είπα ότι κάτι περιμένουμε να γίνει και έγινε ο σεισμός της Ιταίας. Λοιπόν, σχετικά τώρα με το ερώτημα για τη μετασεισμική ακολουθία. Ακούστε κάτι. Η μετασεισμική ακολουθία αυτή είναι απαράδεκτη. Είναι ατελής, είναι ελλιπής. Ένα σεισμός του 5,3 δεν μπορεί να δίνει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής έχουν γράψει μόνο δύο μετασεισμούς. Έναν 3,6 και έναν 3,2. Τίποτα δηλαδή στην ουσία, μηδενικά. Τίποτα δεν είναι αυτή. Άρα λοιπόν, ή θα έχουμε κάποιον ισχυρό μετασεισμό της τάξης του 4,7-4,8 τις επόμενες ημέρες, ή υπάρχει κάποια υπαρκτή πιθανότητα να έχουμε κάποιο μεγαλύτερο γεγονός. Βέβαια, αυτός ο σεισμός επιβεβαιώνει, θα έλεγα, τη δεύτερη κατηγορία σημάτων που είχαν καταγραφεί στο σταθμό Πατρών. Όπως θα θυμάστε, είχαμε πει εδώ και λίγο καιρό. Λέτε ότι μπορεί, τώρα, υπάρχει κάποια πιθανότητα να έχουμε μεγαλύτερο από 5,3. Είναι υπαρκτή πιθανότητα. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω αυτή την πιθανότητα, γιατί ως επιστήμονα λέω την πραγματικότητα. Το 5,3 αυτό με την μετασμική του αυτή ακολουθία, εμένα δεν με ικανοποιεί. Και αυτό είναι ο λόγος που το λέω. Καταλάβατε γιατί. Και το άλλο που θέλω να πω, αυτό που ακούω συνέχεια και κάπου έχω αρχίσει και εξοργίζομαι, είναι ότι ακούμε που λέμε περιμένουμε 2-24 ώρα. Περιμένουμε ένα 24 ώρα. Δεν ισχύουν και κάτι, Νικόλαο. Αυτές είναι δικαιολογίες των επιστημόνων ενάντια σε εσάς δημοσιογράφους για να γλιτώσουμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Οπότε μετά ξεκινάει το θέμα και ωραία, ωραία και όλα καλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί ο προσεισμός να είναι αρκετές εβδομάδες πριν ή ακόμα και 1,5-2 μήνες πριν. Όπως επίσης και με τα σεισμική ακολουθία μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό, όπως στη Ζάκυνθο. Άρα λοιπόν το διατάφτα τώρα, τι γίνεται. Εγώ θα συνηθίσω στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να τηρούν απλώς τους στοιχειώδεις κανόνες προφύλαξης. Τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και τίποτα άλλο. Και πλέον και κάτι άλλο. Μπαίνουμε σε περίοδο τουριστική σε λίγο. Δεν πρέπει να ξεφύγει πάλι καμιά κοινωνία και να κάνουμε τεράστια ζημιά στον τουρισμό μας. Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί από το συγκεκριμένο σεισμό να ενεργοποιήθηκαν ή να ενεργοποιηθούν και άλλα ρήγματα, γιατί η ευρύτερη αυτή περιοχή έχει και άλλα ρήγματα. Όχι, όχι. Εγώ και τον πύλο λέω το αντίθετο. Λέω ότι επειδή αυτή η ευρύτερη περιοχή είναι ήδη διαγερμένη, μας πονήρευσε με το σεισμό της Πάτρας που έγινε εδώ και 3 μέρες. Μας πονήρευσε με το σεισμό που έγινε μεταξύ Ζακύνθου και Ελίας εδώ και περίπου 10 μέρες. Μας πονήρεψε με το σεισμό της Ιταίας. Μας πονήρεψε με ένα άλλο σεισμό που έγινε νοτιοδυτικά της Κυπαρισίας. Σημαίνει ότι αυτός ο σεισμός εντάσσεται στην ευρύτερη διέγερση της περιοχής. Άρα όλα είναι πιθανά. Εγώ κρατάω το ενδεχόμενο μπορεί να έχουμε κάποια σεισμική δόνηση στην περιοχή αυτή. Δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο περάσαμε όλα καλά και όλα ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας έχουμε το νου μας. Ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα. Οφείλουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας. Και πολλές φορές δεν φταίει ο εγκέλαδος, εμείς φταίμε. Όταν έχω πάρει από το κρεβάτι του παιδιού μου, έχω βάλει μια βιβλιοθήκη που πηγαίνει 500 κιλά ή ένα βάζο που πηγαίνει 200 κιλά, μετά δεν μου φταίει ο εγκέλαδος αν τραυματιστεί κάποιος. Αυτά θέλω να πω. Να ευχαριστήσω θερμά τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον κύριο Άκη Τσελέντη. Ευχαριστώ.